Ο playmaker πέρυσι Partizan δεν θα τα καταφέρει. Το rebound τελικά από τον Blufendal. Με follow ο Αμερικανός και μειώνει. Πρώτο καλάθι για τον Άρη μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Pfizer μπροστά από τον Μότολα. Νέο καλάθι από τον 29χρονο Αμερικανό. Με θητεία καλή στο NBA. Τα 7 σουτ. Ο Τέρι εδώ προς πίτα. Αφήνει για τον Αγαδάκο. Κοντά στο καλάθι ο Λάζαρος Αγαδάκος. Μειώνει σε 7-16. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Βλέπετε και το σκορ, δεν βλέπετε και το χρόνο όμως. Μένει 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος και το σκορ είναι 7. Σημαντικές απώλειες, δύο βασικά εργαλεία της Μακάμπη και του Κάτας. Ο Μπουρνστάιν μάλιστα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος και δεν ξέρουν οι Ισραηλοί πότε θα επιστρέψει. Χαλπερίν, καθώς η άμυνα του Άρη πιέζει, ο Χαλπερίν παρασέρνει τον Αγαδάκο και κάνει το 13-21 με το τρίποντο αυτό. Ήταν το Μπατίστα για τον Κάμινγκ, θα στάρει για 3. 14-26 από τον Μποτίγκο Κάμινγκ. Αρχίσει απόλυτα, προηγείται άλλωστε με 13 πόντους διαφορά. Ο Μπλούφενταλ ωραία κίνηση. 15-30 double score για την Μακάμπη που είναι μπροστά με 15 πόντους και η πίεση. Περνάει ο χρόνος τώρα, Παντελιάδης για τον Τσαλδάρη. Θα σκοράρει, καλάθι μετά από αρκετή ώρα από τον Δημήτρη Τσαλδάρη. 19-34, πέρασε έξω ο Κάσλ. Μπήκαν ο Ράιτ και ο Τσαλδάρης. Για τον Άρη. Το τρίποντο του Μπλούφενταλ. 19-37 από τον Ντέιβιτ Μπλούφενταλ που φτάνει ήδη τους 10 περίν. Ο Μπατίστα με τον Μόρις μέσα στην ρακέτα. Ο Ρουγανός που είναι πολύ δυνατός. Θα κάνει το σκορ 22-41. Να εδώ. 4 και το 2005. Προπονητή τον Πίνι Γκέρσον και μαέστρο στο παιχνίδι τον, στο παρκέτο Σαρώνας Γιασκεβίτσος. 28-47 ο Μάινουμ που ξαναπέρασε απέναντι στη ζώνη του Άρη. Προσπαθεί με 3 και τα καταφέρνει. 28-50. Είναι 22 η διαφορά συμμετοχή σε εκείνη την Ευρωλίγα, 36 λεπτά. Μάσεϊ, διπλή προσποίηση, μια κλασική κίνηση του Τζέρεμι Μάσεϊ και καλάθι με το πρώτο του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε τον Κάτας, δεν έμεινε ευχαριστημένος από την άμυνα. Από τους 20 στους 15, αλλά ο Ελιάχου από την γωνία δεν έχει πρόβλημα. Δείχνει διαφορά και κάτω από τους 10. Μπατίστα, ωραία εναλλαγή με τον Μόρις που θα γυρίσει μπροστά τον Αγαδάκο. 45-58. Θα κάνει στο σύν 13. Κάτα να έχει δεχτεί μόλις 12 σε αυτή την περίοδο. Προσπαθεί ο Γκαρσία και πετυχαίνει ένα τρίποντο με την εκνοή του χρόνου. 52-65. Δεν έπρεπε να διεχθεί. Κάνει την προσπάθεια. Ο Μότολα κερδίζει το επιθετικό rebound. Πάει να παίξει με πλάτη. Ο καλά θα γυρίσει τελικά ο Φινλανδός και θα κάνει το 55-66. Ο Άρης μειώνει και πάλι στους 11. Από το ωραίο καλάθι εδώ το παλικαρίσιο καλάθι. Στο Κάσλ από εκεί. Άλλαξε και η επίθεση του Άρη που την ολοκλήρωσε ο Τσαλδάρης. Κάμινγκς. 59-72 από τον Βοντίγκο Κάμινγκς. 5 πόντους και 6 πόντους στην Θεσσαλονίκη. Κέρδισε με έναν εδώ με 76-75. Εδώ χάνει την μπάλα πάντως. Από την καλή άμυνα της Μακάμπη το σκορ πάει στο 59-76. Ο Τσαλδάρης κλείστηκε από τον Χαλπερίν και τον Φάιζερ. Έχασε την μπάλα. Μακάμπη φτάνει στο 76-59. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Έχουμε time out από τον Χέρμπερτ. Επιστροφή και πάλι στην Αθήνα. Και ο Αμερικανή σαν τον αδικοχαμένο, τον Kevin McGee, που είναι τέταρτο σκόρερ στην ιστορία της Μακάμπη, στα κύπελα Ευρώπης. Έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Μακάμπη που έχει την μπάλα και πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Με τον Βοτέγκο Κάμιξ κάνει το σκόρ 80-61. Ο Ράιτ θα κερδίσει το φαόλ από την... εδώ η φίλη της Μακάμπη με σημαία του Παναθηναϊκού. Και εδώ ο Κάμ
Κάμινγκς που πέφτει και πριν το θα πάρει το rebound το Μάσεϊ. Και η επίθεση είναι για τον Άρη με τον Χάσλ και τον Ράιτ. 63-85 από τον καλύτερο παίκτη του Άρη με 19 πόντους εκφαντικά. Στο Γιάν Τελιάου και το Χαλπερίν να δίνει στο Μόρις. Θα προλάβει να σουτάρει ο Αμερικανός. Ο Μάσεϊ τον πιέζει και κάπου εδώ με αυτή τη φάση τελειώνει το παιχνίδι με την Μακάμπη. Νικήτρια 80-75 με τον Άρη να παίζει καλά στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως στην τρίτη περίοδο, αλλά έχοντας χάσει την επαφή με το σκορ από το πρώτο μέρος όταν έφυγε στα αποδυτήρια με διαφορά 20 πόντων, δεν μπορούσε να κάνει την ολική ανατροπή. Θα ήταν άλλωστε και ένα όχι μικρό αλλά μεγάλο θαύμα αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήταν λοιπόν για τον Άρη.